να το πει, σαν Γενική Συνέλευση, σήμερα μια αντιπροσωπεία του είχε σειρά επαφών με θεσμικούς παράγοντες. Κύριε Σεραντινέ, πού καταλήξατε καταρχήν χθες? Εμείς αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα εκεί και είναι ακαθαρά το πρόβλημα της ασφάλειας. Εμείς λοιπόν ήρθαμε να ενημερώσουμε τους θεσμούς, να τους χτυπήσουμε το καμπανάκι για το πρόβλημα που υπάρχει εκεί και αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι αυτοί να βρουν τον τρόπο που θα λύσουν το πρόβλημά μας. Κάναμε αυτή την κινητοποίηση εμείς η ομάδα αυτή, γιατί ο κόσμος εχθές ήθελε να κινητοποιηθεί και επειδή πιστεύουμε ότι ο όχλος φέρνει βία, γι' αυτό λοιπόν ήρθαμε να εστιάσουμε, να δούμε τα αντανακλαστικά των φορέων για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των οικογενειών μας και των παιδιών μας. Χθες στην συνέλευση ήταν εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, κύριε Ρακιτζή. Σήμερα πήγατε στον Αντιπεριφερειάρχη και στον Βουλευτή Χίου του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Από αυτά που σας είπαν, αισθάνεστε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπιστεί εν μέρει το πρόβλημα ή οι ανησυχίες παραμένουν? Εγώ προσωπικά οι ανησυχίες παραμένουν. Κάποιο σοβαρό λόγο, είτε από τους θεσμούς τους εκλεγμένους, όλοι λένε θα βοηθήσουν, αλλά και συγκεκριμένα μετά από την εξέγερση που είχαν κάνει οι λαθρομετανάστες στο κέντρο, δεν έχει γίνει τίποτα. Συνεχίζεται η ροή, εμπαλωθήκανε τα σειρματοπλέγματα, κόβουν τώρα τα σειρματοπλέγματα και συνεχίζουν και βγαίνουν έξω. Εμείς προτείναμε και εδώ πέρα στον βουλευτή τον κύριο Μιχαηλίδη, του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουν ένα mini market, τουλάχιστον οι άνθρωποι να μην βγαίνουν έξω να θέλουν να πάνε 3-2 χιλιόμετρα. Αυτό που είχε υποθεί εξ αρχής και ήταν και απέτηση του Δήμα. Το οποίο δεν έχει γίνει, δεν έχει πραγματοποιηθεί. Να γίνει ένα σούπερ μάρκετ εκεί πέρα, οι άνθρωποι να ψωνίζουν και να μην βγαίνουν έξω. Πατάνε τα σπαρτά, κάνουν ζημιές, φθορές. Αύριο μεθαύριο δεν θα έχει και κίνδυνο να μπουν και στα σπίτια μας. Και μετεβάσαμε αυτά τα πράγματα στο βουλευτή και συγχρόνως του είπαμε ότι η ασφάλεια των κατοίκων είναι το κύριο θέμα και πρέπει η αστυνόμευση να επεκταθεί και να γίνει πιο πολύ. Μας είπε ότι θα το μερεμνήσει και θα κοιτάξει τα θέματα να τα λύσει. Αυτό. Σε γενικές γραμμές, μέσα στο κέντρο υπάρχει ηρεμία αυτές τις ημέρες και μετά τα επεισόδια και την έκρηξη της περασμένης Πέμπτης? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ηρεμία, αλλά μην ξεχνάμε ότι το κέντρο έχει φτάσει στα όρια του, πάλι στα 1.100 άτομα. Εγώ, σαν δημοτικό σύμβουλο που ακούω και φουγκράζομαι και τα προβλήματα όλων των καποχώρων και ήμουν και από αυτό που είχα ψηφίσει να γίνει η ΒΙΑΛ, αλλά ως κέντρο καταγραφής, και το τονίζω, κέντρο καταγραφής. Και ήρθα και εδώ, σαν επιτροπή, να πούμε και στον βουλευτή να αναλάβουν και να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα. Τα συμφωνηθέντα είναι τρόπος να είναι μέρος καταγραφής, να μένουν εκεί για 72 ώρες, να υπάρχει καντίνα μέσα, να υπάρχει πούλμαν, να παίρνει τους μετανάστες, να τους πηγαίνει κάτω στο λιμάνι, να υπάρχει φρούρηση και να υπάρχει και μια ομάδα, 3 άτομα από το Δήμαρχος, ο πρόεδρος του χωριού και εγώ, σαν δημοτικός σύμβουλος, να βλέπουμε πώς δουλεύει το hot spot. Δυστυχώς από αυτά δεν τηρηθήκαν τίποτα. Υπάρχει αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους και νομίζω ότι θα ξεφύγει η κατάσταση. Δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε άλλο. Σήμερα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο θα παρευρεθούν και εκπρόσωποι, αποφασίσατε χθες, στη Γενική Συνέλευση? Ναι, θα είναι και οι εκπρόσωποι των χωριών, θα είναι και φυσικά οι κάτοικοι. Και θέλω λίγο αυτοί οι αλληλέγγυοι που έρχονται εκεί και ξεσηκώνουν τον κόσμο, γιατί αυτοί ξεσηκώσανε τον κόσμο και την ημέρα ξεσηκωθήκαν οι μετανάστες και βγήκαν έξω. Και να μην μας το παίζουν ότι εκείνοι είναι ότι αγαπάνε τον κόσμο και οι χαρκούς είναι οι ρατσιστές. Γιατί ας έρθουν να ζήσουν πώς είναι το χωριό μας και να δουν πώς, με τι αίσθημα ασφάλειας ζούμε εμείς και τι ζουν αυτοί. Επειδή είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες, ειδικά αυτή τη στιγμή, εσείς είχατε καταγγείλει και ένα γεγονός επίθεσης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι? Βεβαίως, είχα καταγγείλει. Ψυχραιμία επικρατεί στα χωριά? Επικρατεί πολύ ψυχραιμία. Εν σχέση με τις καταστάσεις που ζούμε εκεί στο Χαλκιός, πριν, και τα πέριξ χωριά, η ψυχραιμία μιας είναι πάρα πολύ. Εμείς ρατσιστές δεν είμαστε στο Χαλκιός. Τους φερθήκαμε με τον καλύτερο τρόπο. Παιδάκια που βλέπουμε στον δρόμο, να τα κοιτάξουμε, να τους δώσουμε τα πορτοκάλια μας, να τους δώσουμε το ένα. Αλλά μέσα στους καλούς πάντα υπάρχει και ο κακός. Το οποίο ορισμένοι δεν τα βλέπουν. Άρα ζητάτε καλύτερη περιφρούρηση. Βέβαια, καλύτερη περιφρούρηση για την ασφάλεια τη δικιά μας. Και υπάρχουν οι γεωργοί δίπλα. Έχουν χωράφια. Οι γεωργοί έχουν βάλει, έχουν φυτέψει. Από αυτά ζουν οι γεωργοί αυτοί εδώ. Ποιος θα τους αποζημιώσει μπαίνοντας αυτός, δεν ξέρει που πατάει αυτός ο άνθρωπος μέσα. Και αργότερα μπορεί να πέσει και σε ένα πηγάδι μέσα. Δεν είναι όλα καλά. Αυτά είναι.
Κύριε Φουτράκη, εσείς είστε πρόεδρος του χωριού. Τι διαβεβαιώσεις πήρατε σήμερα και από τον βουλευτή και από τον αντιπεριφερειάρχη και αν σας καλύπτουν? Από τον κύριο βουλευτή πήγαμε ότι θα θέσει θέμα περιφρούρησης της περιοχής. Ήδη έχει πάρει διαβεβαίωση ότι ο χώρος κρατείται, δηλαδή παραπάνω, και θα γυρέψει και ενισχύσεις. Ένα θέμα που έθεσα βασικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι από τη μία μέρα στην άλλη βρεθήκαν να θεωρούνται κρατούμενοι. Και ο τρόπος που φεύγουν από μέσα δεν ήταν ούτε για να πάνε να κλέψουν την ντομάτα. Ήταν κέντρο υποδοχής, ναι. Να το θέσω διαφορετικά. Είχατε προβλήματα? Έγιναν έξω? Όχι. Ήταν όχι. Εκεί, έμεναν δύο. Μπαίνανε μέσα, μπαίνανε μέσα, ήτανε μέσα. Δεν θέλανε, δηλαδή δεν καταπατούσανε κάτι από χωράφια και τέτοια. Ερχότανε το πολύ να μένανε και δύο μέρες παραπάνω, δεν μπαίνανε στο λεωφορείο, κατηβαίνανε στο λιμάνι της Χίου. Ζητάτε να μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής? Ασφαλώς. Όπως ήταν, δηλαδή, τουλάχιστον, γιατί υπήρχε κάποια συμφωνία. Η συμφωνία αυτή να τηρηθεί και από εκεί και πέρα αυτοί οι άνθρωποι δεν ήρθαν για να κλέψουν. Ούτε για να πάρουν την ντομάτα και ήρθανε να καταγραφούν εκεί πέρα και να πάνε στο βαπόρι και να φύγουν. Αυτή τη στιγμή τους κρατήσανε μέσα χωρίς... Εντάξει, το μεσημέρι, το πρωί, το βράδυ υπάρχει φαΐ. Από την αρχή όλοι τους ζητήσαμε να υπάρχει μέσα κάτι, να πάρει το νερό του, το τσάι του, καφέ του και τα τσιγάρα του. Να τα πάρει αυτά τα πράγματα, τα βασικά, να είναι μέσα. Αν είναι για να κρατηθεί. Έχετε βάλει κάποια χρονικά περιθώρια να γίνουν κάποιες κινήσεις? Έχετε βάλει ένα τέτοιο πλαίσιο? Κινούμαστε καταρχήν να δώσουμε το μήνυμα και να πάρουμε διαβεβαιώσεις ότι θα γίνουν αυτά τα συμφωνηθέντα. Υπάρχει δημοτικό συμβούλιο που θα γίνει. Εμείς στον αγώνα είμαστε εδώ μπροστά και προχωράμε βήμα-βήμα να δούμε τις διαβεβαιώσεις για την ασφάλειά μας.